Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία στον Άγιο Νικόλαο, Λασιθίου Ανοιχτού Κέντρου Εμπορικότητας. Αυτό έγινε σήμερα γνωστό στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, την οποία παρουσιάστηκε ο επιχειρηματικός χάρτης της πόλης. Αυτό είναι μια αρχή. Δηλαδή, φτιάχνουμε μια πλατφόρμα και τώρα ο καθένας, κλάδος, φορέας, εκπρόσωπος φορέων, βάζει το λιθαράκι του. Και έτσι συμπληρώνουμε έναν οικονομικό χάρτη που ουσιαστικά ξέρετε τι είναι. Είναι μια έρευνα αγοράς. Το βλέπουμε πολύ θετικά. Πιστεύω ότι θα δώσει διαφορετικές λύσεις στα καταστήματα και στους επιχειρηματίες. Πρέπει να μπούμε σε τέτοιες σκέψεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες, οι έμποροι της περιοχής, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι στηρίζοντας ο ένας τον άλλο μέσα από μια τέτοια ανοιχτή διαδικασία, έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την απόδοση της επιχείρησής τους, αλλά συνολικά και της πόλης. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όλου του επιχειρηματικού κόσμου, παρουσιάστηκε η μελέτη της οικονομικής γεωγραφίας του Αγίου Νικολάου, την οποία εκπώνησε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Καταρχήν, σίγουρα η επιχειρηματικότητα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, χρειάζεται υγιές τραπεζικό σύστημα, χρειάζεται εξυγχρονισμό και των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών. Άρα μέσα από τη δημιουργία του ανοιχτού μολ προσδοκούμε να βελτιώσουμε και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών μέσα από μια σύγχρονη πρακτική. Η μελέτη, η οποία έγινε μετά από πρόταση στην ΕΣΕΕ από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Πλακιωτάκη, αποτύπωσε τη γεωγραφική και χωροταξική κατανομή των επιχειρήσεων, καθώς και τις αδυναμίες, αλλά και τις προοπτικές και τις ευκαιρίες που μπορούν να δώσουν νέα όθηση στις επιχειρήσεις που σήμερα δυστυχώς βρίσκονται στραγγαλισμένες στον ιστό της ύφεσης. Εδώ βλέπουμε ότι σε αυτή την περιοχή, επειδή συνδυάζει, αν θέλετε, τουρισμό, εμπόριο, υπηρεσίες και αγροτική παραγωγή, τα προβλήματα αυτά το ένα συμπληρώνει το άλλο, ή μάλλον τα προβλήματα είναι πιο ήπια σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Απόδειξη είναι ότι μόνο το 15% των καταστημάτων είναι κλειστά, όταν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας έχουμε 30% και 33%, δηλαδή ένα στα τρία καταστήματα. Στην ίδια εκδήλωση έγινε παρουσίαση της κοινής δράσης της Συνομοσπονδίας με γνωστή τράπεζα, το Business Check-up. Είναι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας που έχουμε συνάψει με την ΕΣΕΕ και σταδιακά αυτό το μνημόνιο συνεργασίας παίρνει τώρα σάρκα και οστά. Άρα τι είπαμε, εμείς θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις από τη μία να βρούνε τα σύγχρονα μέσα με τα οποία μπορούν να δεχτούν συναλλαγές, κυρίως τα μηχανάκια του POS αυτή τη στιγμή είναι κάτι που χρειάζονται όλες οι επιχειρήσεις. Το δεύτερο είναι να δούμε πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία προσφέρονται αυτή τη στιγμή είτε από ευρωπαϊκούς είτε από εθνικούς φορείς.